Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει σήμερα στην παρέα μας. Μαζί εδώ με τα κορίτσια μου. Με τι ξεκινάμε? Να ξεκινήσουμε με Πάολα. Στο όλα καλά, η Πάολα το μίλησε. Σκέφτηκες, το σκέφτηκα γιατί είχα γι' αυτό εδώ μπροστά. Στο όλα καλά, η Πάολα σε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην πρεμιέρα, να πούμε και καλή αρχή εκεί στη Μαρία Λουίζα Βούρου και σε όλους. Έδωσε την απάντησή της στην Ελένη Βιτάλη. Θέλετε να το δούμε? Βεβαίως. Κάποια κυρία που είχε πει κάτι για σένα πριν λίγο καιρό. Ελένη Βιτάλη. Δεν ξέρω αν έμαθες ότι είπε ότι είσαι πάρα πολύ καλή φωνή, ότι δεν εννοούσε αυτά που βγήκαν προς τα έξω, ότι σε ξεχωρίζει φωνή. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια έλεγε το κοριτσάκι. Καλή μόνο να είχα κάτι προσωπικό με το κοριτσάκι. Ίσα-ίσα. Τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, όταν δίνουμε σημασία περισσότερο στα φαινόμενα, χάνεται η ουσία. Έχει φωνή, απλά θεωρείτε ότι. Έχει ταλέντο, έχει... τι φωνή. Πώς το λέτε, ναι. Έχει ταλέντο, απλά. Βέβαια. Καμιά φορά με την εμφάνιση τραβάει. Εντάξει, κοριτσάκι είναι. Mm-hmm. Κοριτσάκι είναι. Αλλά δεν το είπαμε καμία κακία και μεμένος. Τι να φω τώρα, εντάξει, τη ήρθε τη κυρία αυτή, τη Ελένη Βιτάλη, τη αγαπημένη μου καλλιτέχνητα τόσα χρόνια, να πει αυτό. Τώρα μου λέτε ότι έχει πει κάτι άλλο. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα να απολογηθώ εγώ για την Ελένη Βιτάλη. Μόνη της είπε και το ένα και το άλλο. Και τελειώνει κιόλας. Αυτό είναι προς τιμή σου ότι μένεις αμέτωχη από όλη αυτή τη βαβούρα που γίνεται. Κάσουμε να σου πω κάτι. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και για μένα άνθρωποι, καλλιτέχνες που δεν μου αρέσουν. Δεν μπορώ να εκφραστώ έτσι. Γιατί να πω την άποψή μου δημόσια? Θα την πω στους φίλους μου. Πρέπει να το πω δημοσίως, να το μάθει η μισή Ελλάδα, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Τα δίνει μια απάντηση που κλείνει στόματα, ευγενέστατη πάλι. Δεν είπα εντάξει, κλείνει στόματα. Κλείνει στόματα γιατί είναι ευγενική, αυτό εννοώ. Ότι ακόμα και όσο και αν την προσβάλλει κοριτσάκι, ξεκοριτσάκι, εκεί η Πάολα. Κοριτσάκι δεν είναι, Πάολα, τι είναι. Εντάξει, δεν λες, είναι υποτιμητικό να λες κάποιον κοριτσάκι. Γιατί? Έτσι όπως το είπε. Και ταιριάζει με το τραγούδι. Το έριξες και πάλι απόψε το φαρμάκι σου και έκανες ξανά να κλείνει το κοριτσάκι σου. Ήξερε η γυναίκα γιατί το πήρε. Παιδιά, τώρα μα έχει γυρίσει το μάτι εδώ. Τι είναι αυτό? Γιατί βρίσκεται. Δεν συγγνώμη, πάει ο συνάδελφος δημοσιογράφος, δεν ξέρω και το όνομα του. Ο Τάσος Ρουσόπουλος και λέει μία κυρία και είπε εγώ αυτό. Σε αυτό ήταν. Τι σημαίνει μία κυρία να πει ένας δημοσιογράφος? Ενώ αν έλεγε ένα κοριτσάκι. Και λέει μια κυρία και λέει μετά η Ελένη Βιτάλη. Μία κυρία. Η Πάολα το είπε. Η Πάολα το είπε. Το όνομα της Βιτάλη. Δηλαδή μιλάμε για την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μία κυρία. Κυρία δεν είναι, όπως είναι και κοριτσάκι Πάολα, αποφασίστε. Παιδιά, είναι η Ελένη Βιτάλη, τι κυρίες και τίτλους. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει, επειδή είναι η Ελένη Βιτάλη. Τα πράγματα. Δεν έχω δει όλη τη συνέντευξη. Μπορεί να το απόσπασμα, κρίνω κι εγώ. Δηλαδή είναι δυνατόν να λες τη Βιτάλη μια κυρία? Γιατί? Δεν συμφωνώ, γιατί έχουμε πήξει στα δημοσιοσχεσίτικες δηλώσεις από παντού. Το ότι ένας άνθρωπος έχει το θάρρος να πει τη γνώμη του για κάποιον άλλον, δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό. Δεν ξέρω, Μαρίλε, να διαφωνεί. Κοίτα, εγώ εκεί που διαφωνώ γενικά στην ελληνική showbiz είναι ότι υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του υποτιθέμενου ποιοτικού και εμπορικού. Για μένα αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Συμφωνώ. Υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια, υπάρχουν καλές και κακές στιγμές καλλιτεχνών και υπάρχει κοινό και για την Ελένη Βιτάλ και για την Μπάλα και για την Τεντοτάλη. Γενικό, οι δηλώσεις που έκανε και ακόμα και τώρα συζητιούνται. Ήταν επί προσωπικού, δηλαδή μίλησε συγκεκριμένα. Δεν μίλησε για το λαϊκό τραγούδι και για το pop. Μίλησε για το Ρέμο, μίλησε για την Πάολα, δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Να πω κάτι. Ναι, 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 ήταν... Δηλαδή μίλησε συγκεκριμένα για άτομα. Είχε πάθει η Ελένη Βιτάλη, είχε πάθει και η Χρυσούλα Διαβάτη. Είχε πάθει η Χρυσούλα Διαβάτη. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Διονυσία προλίγου. Ότι έχουμε βαρεθεί να ακούμε κολακίες και διάφορα τέτοια από ανθρώπους που ξέρουμε ότι δεν είναι και αλήθεια σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε συνέχεια κακίες από ανθρώπους που μονοπολούν τα φώτα, που η τέχνη τους είναι συγκριτικά ασήμαντη με την κακία που βγάζουμε. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι η Ελένη Βιτάλη είπε κάποια κακία. Καλά κάνει και μιλάει, έχει κάθε δικαίωμα και την ιστορία. Έχει δικαίωμα να πει την άποψή της και να την υποστηρίξει. Όχι, Γιώργο μου. Διαφωνώ μόνο με τον τρόπο. Το ότι είσαι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε. Αυτό εννοείται ότι η Ελένη Βιτάλη είναι μια σπουδαία καλλιτέχνητα. Αυτό όμως δεν σου δίνει το δικαίωμα να κρίνεις άσχημα κανέναν. Ναι, αλλά από την άλλη. Δεν έχουν οι άνθρωποι δικαίωμα να έχουν άποψη. Έχουν δικαίωμα να έχουν άποψη, αλλά θεωρώ ότι συναδελφικά και μόνο που έχει μια νεότερη τραγουδίστρια όπως μια Ερμηνεύτρια. Μα είπε ότι είναι εξαιρετική φωνή. Δεν μπορεί να την κρίνει άσχημα.
άσχημα. Το είπε η γυναίκα ότι είναι εξαιρετική. Εξαιρετική φωνή, αλλά κοντές φούστες και. Εντάξει, αν δεν είναι η Ελένη Βιτάλη, μίλησε για τραγουδιστές. Που συνεχίζεται και ξανασυνεχίζεται και ξανασυνεχίζεται και καλά έκανε και ο Ριζόπουλος. Άσχετα που εσύ διαφωνείς. Ναι, δεν ακούστηκε ωραία. Προφανώς έχει άλλη σχέση με την Πάολα και ήθελε έτσι να τοποθετηθεί εξ αρχής με την ερώτησή του. Που δεν ήταν ωραίο, δεν θα έπρεπε ωραίο. Ναι, το να πεις και είναι λίγο ηρωνικό. Ναι, από εκεί και πέρα όμως, η Βιτάλη ήταν, ήταν προσβλητικό αυτό που είπε και για το Ρέμο. Δεν είναι. Είναι άλλο λέω την άποψή μου και άλλο προσβάλλω. Βάζετε και το Ρέμο στη συζήτηση αυτή. Εντάξει. Κοίτα, παιδιά, εγώ θα πω μία λέξη. Ναι. Η λέξη είναι ευγένεια. Μπορείς να εκφράζεις την άποψή σου με έναν τρόπο ευγενικό, πολιτισμός, κουλτούρα, ας είναι τέχνη. Και αιχμηρή, έτσι. Ας είναι και αιχμηρή, αλλά υπάρχει τρόπος να είσαι ευγενικός με τον άλλον. Πάντως δεν έχει να μιλήσει για το οτιδήποτε παντός επιστητού. Έκρινε δύο συγκεκριμένους τραγουδιστές που η δουλειά της είναι τραγουδίστρια. Ναι, δεν μίλησε όμως αναφορικά για όλους. Δεν είπε για. Δεν αναφέρθηκε σε τίποτα άλλο. Και Αλέξη, θυμάσαι τι ακριβώς είπε, Γιώργο. Ναι, αλλά σου λέω ότι έκρινε βάσει τη δουλειά τη. Ναι, το να μιλήσει. Κοίταξε να δει. Δεν θέλω να το συνεχίσουμε. Το να μιλήσει μια γυναίκα για το πώς δίνεται και να αφήσει υπονοούμενα είναι προσβλητικό. Δεν είναι μόνο για την επαγγελματική τη υπόσταση. Φυσικά και αλλά είναι και για την τον υπόσταση τη ως γυναίκα. Ναι, παρά τα αυτά όμως δεν μίλησε για τη ζωή τη, μίλησε για την πίστα. Ναι, αλλά όταν λέει. Μίλησε με επαγγελματικού, δεν μίλησε με το τι φοράει στον δρόμο. Τι ακριβώς είπε, ήταν παιδιά πολύ. Φοράει κοντές φούστα και εκεί. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Καλή επιτυχία και επομένως.